Χριστέ, το φως του αληθινών, το φωτίζω και αγιάζω πάντα άνθρωπον εις τον κόσμο σημειωθεί το εφημάς, το φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτο και κατεύθυνο τα δήματα ημών ως εργασία, προς εργασία του εντολός σου, πρεσβείες της Παναχράντου Συμμυθρός και πάνθων Αγίας. Αμήν. Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένου από του νη και έως του αιώνος. Αμήν. Σήμερα, αδέλφια μου και αδελφές μου, φίλοι και φίλες, γνωστοί και άγνωστοι, θα κάνουμε μια αναφορά σε έναν γέροντά μας, τον οποίον αγαπήσαμε και μας αγάπησε, σεβαστήκαμε και μας σεβάστηκε, αλλά θέλω να σου ζητήσω συγγνώμη, αδέλφέ μου και αδελφούλα μου. Θα μιλήσω για τον μοναχό, μάλιστα θα πω κάτι από τη διδασκαλία του μοναχού, του πατρός Μωυσή του Αγιορείτου, που την 1η Ιουνίου του 2014, ημέρα Κυριακή, των Αγίων Πατέρων, εκοιμήθη στο Επισκοπείο της Ιεράς Μητροπόλεως Καστορίας, επί του μακαριστού Σεραφείμ, αιωνία η μνήμη και αυτών των δύο Αγίων ανθρώπων. Είναι μεγάλη η αρετή των ανθρώπων αυτών, οι οποίοι μας άφησαν θείες παρακαταθήκες. Έτσι βλέπουμε ότι η Εκκλησία είναι ζώσα και δεν είναι το καιρό εκείνο, αλλά είναι πάντοτε σήμερα και υπάρχει πάντοτε. Σας ζητώ λοιπόν να προσέξετε τα λόγια τα οποία θα αναγνώσω από τον γέροντά μας, τον μεγάλο αυτό πατέρα, τον Μωυσή του Αγιορείτη. Ο τίτλος του είναι «Οι γονείς να έχουν ταπείνωση και αγάπη». Έτσι, ως μικρή προσφορά για τα παιδάκια μας τα ευλογημένα που θα δώσουν σε λίγο καιρό εξετάσεις πανελλαδικές και μέσα στο σχολείο τους, αλλά να τα φωτίσει ο Θεός μας, να τα δυναμώσει, γιατί αυτοί οι καιροί είναι, πως λέμε, πονηροί και δύσκολοι. Κουράστηκαν πολύ τα παιδιά μας, αφού και εμείς οι μεγαλύτεροι έχουμε κουραστεί αρκετά με όλο αυτό το γεγονός, αλλά ο Θεός γνωρίζει. Και όπως είπε ο Μητροπολίτης Πατρών, ο Κύριος Χρυσόστομος, είναι για μετάνοια και ταπείνωση. Βέβαια, να ζήσουμε τη μετάνοια μας. Και σημαίνει να καταλάβω που έφτεξα ενώπιον του Θεού. Ο Θεός να μας ελέγει, τίποτα άλλο. Λέει ο Άγιος, ο μοναχός, ο Μωυσής, λέει ο Όσιος Πορφύριος, εκείνο που σώζει και φτιάχνει τα παιδιά είναι η ζωή των γονέων μέσα στο σπίτι. Οι γονείς πρέπει να δοθούν στην αγάπη του Θεού. Ωραίος λόγος του Αγίου Πορφυρίου, μεγάλος Άγιος της Εκκλησίας μας. Έχουν μιλήσει, και ποιοι δεν έχουν μιλήσει, όπως και για τον γέροντα Μωυσή και για τον Εφραίμ και για πολλούς. Πανάξιοι ομιλητές και σεβάσμοι ιερείς, αρχιερείς και λοιπά. Πρέπει να γίνουν άγιοι κοντά στα παιδιά με την πραότητά τους. Ερμηνεύει τώρα το λόγο του Πορφυρίου. Την υπομονή τους, την αγάπη τους. Να βάζουν κάθε μέρα νέα σειρά, νέα διάθεση, ενθουσιασμό και αγάπη στα παιδιά. Και η χαρά που θα τους έλθει, η αγιοσύνη που θα τους έχει επισκεφθεί, θα εξακοντήσει τα παιδιά τη χάρη. Θα εξακοντήσει τα παιδιά τη χάρη. Τι ωραία. Σε ευχαριστούμε, γέροντά μας Μωυσή. Σε ευχαριστούμε. Για την κακή συμπεριφορά των παιδιών φταίνε γενικά οι γονείς. Δεν τα σώζουν ούτε οι συμβουλές, ούτε η πειθαρχία, ούτε η αυστηρότητα. Συνεχίζει ο γέροντάς. Αν δεν αγιάζονται οι γονείς, αν δεν αγωνίζονται, κάνουν μεγάλα λάθη και μεταδίδουν το κακό
που έχουν μέσα τους. Αν οι γονείς δεν ζουν ζωή αγία, αν δεν μιλούν με αγάπη, ο διάβολος ταλαιπωρεί τους γονείς με τις αντιδράσεις των παιδιών. Η αγάπη, η ομοψυχία, η καλή συνεννόηση των γονέων είναι ό,τι πρέπει για τα παιδιά μεγάλη ασφάλεια και σιγουριά. Όλα αυτά τα έλεγε ο γέροντας και Άγιος Εκκλησίας μας, ο Πορφύριος, τα οποία συνυπογράφει, αχ, έχει συνυπογράφει, ο γέροντάς μας, ο Μακαριστός, Μωυσή, σας παρακαλώ και σας οικετεύω να τους ακούμε και εγώ και εσείς και ο καθένας μας. Και όχι μόνο να τους ακούμε, αλλά και να τους υπακούμε. Έτσι, συγχωρέστε με που είμαι έτσι λίγο μάλλον αυστηρός. Και λέει, νομίζετε πως είναι υπερβολικός ο γέροντας? Δεν νομίζω. Είναι ειλικρινής, σαφής και ρεαλιστής. Λέει ο Μωυσής τώρα, ο Μακαριστός. Έχουν ανάγκη οι γονείς από την ισορροπία της ταπεινώσεως, της απλότητος, του μέτρου, της διακρίσεως. Η μεγάλη πίεση, ακόμη και για το καλό, δεν θα βγει σε καλό. Συχνές εκφράσεις, παιδί μου, να είσαι πάντα πρώτος, ποτέ να μην μαστροπιάσεις, παιδάκι μου, να αποκτήσεις αύριο ένα καλό όνομα στην κοινωνία, φαίνονται καλές, αλλά δεν είναι καλές. Μακαριστός Μωυσής. Δεν έχουν τόσο ανωτερότητα υγιή, αρχοντιά ελευθερίας και αξιοπρέπεια ευγενή, αλλά ισχυρογνωμοσύνη, μεγάλη αυτοπεποίθηση, μεγάλη ιδέα εγωισμού. Καταπιεσμένα τα παιδιά αντιδρούν, κουρασμένα και αγανακτισμένα, και τα κλουτσούν όλα πέρα. Υπάρχει αγάπη και αγάπη. Αγάπη με αγάπη, λέει ο αγιέροντάς μας, ο Μακαριστός Μωυσής. Αγάπη ιερή, αγία, θυσιαστική, ταπεινή. Και υπάρχει αγάπη νοσηρή, συναισθηματική, εγωιστική, αποκλειστική, ζηλόφθονη. Αρρωστημένη δηλαδή η αγάπη. Όσο η αγάπη των γονέων προς τα παιδιά θα είναι παθολογική, υπερβολική, θα κάνει τα παιδιά εξαρτήματα, ελαττήρια των γονέων, που θα μπερδεύει τη συμπεριφορά τους και θα κάνει τη στάση τους αρνητική. Μακάριε γέροντα, μακαριστέ Μωυσή, σε ευχαριστούμε πολύ. Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένο από του νη και έως του αιώνος. Μη ζαλίζουμε τα παιδιά με την πολυλογία. Όλο το ίδιο και τα ίδια, τα ίδια και τα ίδια. Και τα κουράζουμε. Ας λέμε πιο λίγα και ας κάνουμε πιο πολλά. Θα τα βοηθήσουμε καλύτερα με το παράδειγμά μας και την προσευχή μας. Η προσευχή θα μιλήσει κατευθείαν στην καρδιά τους. Θα τους μιλήσει ο Θεός και θα μας μιλήσουν ύστερα στοργικά, μετανοημένα, ταπεινά. Και συνεχίζει ο Μακαριστός γέροντάς μας, ο Μωυσής. Η καταπίεση σίγουρα κάποτε θα φέρει αντίδραση. Με το στανιό, με το κακό, δεν έρχεται ποτέ κακό. Ούτε η καλοακία βοηθάει, μάλλον τρέφει τον εγωισμό και γίνονται τα παιδιά ατίθασα, σκληρά, άπονα, ασεβή και κενόδοξα. Η οικογένεια και η κοινωνία διαλύεται από την ασθένεια της υπερηφάνειας. Η υγεία είναι η ταπείνωση. Δεν θέλουμε να το παραδεχθούμε. Μιλάμε έτσι για λαρθεμένες διαπροσωπικές σχέσεις, για συμφωνία χαρακτήρων, για σύγκρουση πολιτισμών και εποχών, για νευρώσεις και για άγχη. Η βάση όλων αυτών είναι το αταπείνωτο φρόνημα, η δαιμονοκίνητη έπαρση. Να είμαστε λοιπόν ταπεινοί και να διδάσκει η ίδια η ζωή μας την ταπείνωση στα παιδιά μας. Όσιος Παΐσιος Αγιορείτης χαριτωμένα έλεγε,
τα παιδιά που έχουν ποτιστεί από μικρά την ευσέβεια, μην τα φοβάστε. Και να ξεφύγουν λίγο λόγω ηλικίας, λόγω πειρασμών, θα επανέλθουν τα παιδιά σας, να τα μάθετε από πολύ μικρά να ψήνονται, να δουλεύουν και να γίνονται άντρες, τα αγόρια. Και τα αγόρια και τα κορίτσια, και τα κορίτσια πρέπει να έχουν γενναίο φρόνημα, να έχουν παλικάρια, να κάνουν τις δουλειές του σπιτιού από πολύ μικρά, γιατί οι πιο πολλοί γονείς τα έχουν κακομάθει και στη ζωή τους μετά γίνονται δυστυχισμένα. Και συνεχίζει ο Άγιος Παΐσιος: μην πιέζετε τα παιδιά σας χωρίς διάκριση. Εγώ τις ντομάτες μου τις δένω με πανί. Αν τις έδαινα με σύρμα θα κόβονται. Χρειάζεται προσοχή, συνεχίζει ο Άγιος Παΐσιος. Τα παιδιά σήμερα έχουν γερή μηχανή, αλλά τετράγωνες ρόδες. Γι' αυτό θέλουν βοήθεια για να ξεκινήσουν. Σε ευχαριστούμε. Ή το όνομα Κυρίου. Άγιε μου Παΐσιε, σας ευχαριστώ. Μερικοί γονείς κάνουν μεγάλο στρίμωγμα στα παιδιά τους και μάλιστα μπροστά σε άλλους. Σήμερα μικροί, μεγάλοι στον κόσμο ζουν σαν τρελοκομείο. Γι' αυτό χρειάζεται πολύ υπομονή και πολύ προσευχή, λέει ο μακαριστός μας Μωυσής. Ένα σωρό παιδιά παθαίνουν εγκεφαλικό. Είναι λίγο χαλασμένο το ρολόι. Το κουράζουν και οι γονείς λίγο παραπάνω και σπάει το ελαττήριο, θα πει ο γέροντας. Όσιος Παΐσιος, χρειάζεται διάκριση. Άλλο παιδί θέλει περισσότερο κούρδισμα και άλλο λιγότερο. Άγιε μου, Άγιε μου, ή το όνομα Κύριο ευλογημένο. Ίσως με όσα είπα φάνηκε να είμαι περισσότερο με το μέρος των παιδιών και όχι των γονέων. Θα πείτε, λέει ο Άγιος Γέροντας ο μακαριστός Μωυσής, ο Αγιορείτης. Από ποιους, πέστε μου, θα πρέπει να είμαστε πιο απαιτητικοί, από τους γονείς ή από τα παιδιά? Βλέπετε, οι Άγιοι Πατέρες και οι ενάρετοι γέροντες έχουν μεγαλύτερες απαιτήσεις από τους γονείς. Θα βοηθήσουν πολύ περισσότερο με το βιωμένο τους παράδειγμα, την ταπεινή και θερμή προσευχή τους, την αγιότητα του βίου τους, παρά με τις συνεχείς θυμωμένες συμβουλές, τις επαναλαμβανόμενες εγωιστικές απειλές, τις υπερβολικές αυστηρότητες, τις κουραστικές φλιαρίες και επαναλήψεις. Ο καλός Θεός, βλέποντας τον ταπεινό μας αγώνα, θα μας ενισχύει και ενδυναμώνει την καλή μας διάθεση, θα την ευλογήσει και τις παραλήψεις μας θα παραβλέψει. Δεν είναι οι γονείς όλοι σπουδαγμένοι, παιδαγωγοί, θεολόγοι και ειδικοί ψυχολόγοι. Η γλώσσα όμως της αγάπης και της ταπεινώσεως θαυματουργεί, διδασκόμενη κυρίως από την καθαρότητα του βίου, και επηρεάζει τα αγαπητά παιδιά μας για να ακολουθήσουν το δρόμο της αληθινής προόδου με τη ζωντανή σχέση τους με τον ζώντα Χριστό. Εγκάρδια εύχομαι ο Κύριος διαπρεσβειώντης Θεοτόκου να σας ενισχύει πλούσια στον αγώνα σας. Αυτά, παιδιά μου και ευλογημένοι μου άνθρωποι, χαριτωμένοι Άγιοι άνθρωποι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είχατε την καλοσύνη να με ακούσετε, εάν με ακούσετε, να τον υπακούσουμε τον Άγιο Γέροντά μας, τον μακαριστό Μωυσή, τον Άγιο Πορφύριο, τον Άγιο Παΐσιο, τους οποίους χρησιμοποίησε ο Γέροντας Μωυσής, αιωνία του η μνήμη, άνθρωπος αρετής, άνθρωπος φιλάνθρωπος, ελεήμων και προπαντός κήρυκας και συγγραφέας σπουδαιότατος. Χριστός Ανέστη, αδέλφια μου και αδελφές μου, αληθώς Ανέστη ο Κύριός μας.